Πολλές φορές προβληματιζόμαστε και θέλουμε να καταλάβουμε τι είναι ερωτικό και τι δεν είναι. Πώς μπορούμε να είμαστε ερωτικοί και ελκυστικοί απέναντι στους άλλους και πότε δεν είμαστε. Για ποιο λόγο εμένα δεν με θέλουν οι γυναίκες, ας πούμε. Ή αν είμαι γυναίκα, γιατί δεν με θέλουν οι άντρες. Τι είναι αυτό που φταίει, τι χρειάζεται να αλλάξω. Και ήθελα σήμερα να δώσω λίγο έμφαση, να υπογραμμίσω το ζήτημα του ερωτισμού, της ερωτικής ενέργειας θα μπορούσαμε να πούμε, της ερωτικής εκπομπής. Δηλαδή, να δούμε έναν παράγοντα ο οποίος είναι πολύ σημαντικός και ξυπνά στους άλλους τον ερωτισμό. Οπότε μας κάνει να είμαστε ελκυστικοί, διότι ήδη γνωρίζουμε ότι είναι πολύ ελκυστικό το να είμαστε όμορφοι, διότι οπωσδήποτε γνωρίζουμε ότι για να είμαστε ελκυστικοί χρειάζεται να είμαστε όμορφοι. Γι' αυτό και προσέχουμε το σώμα, πηγαίνουμε στα γυμναστήρια, παίρνουμε ωραία ρούχα, οι γυναίκες πηγαίνουν στα κομμωτήρια, βάφονται. Όλα αυτά είναι σημαντικά και αφορούν στο σώμα, όμως υπάρχουν και ψυχικές λειτουργίες. Έχω βέβαια κάνει αναφορά σε προηγούμενες ηχογραφίες, ομιλίες και βίντεο πάνω στο θέμα αυτό και έχω πει ότι είναι σημαντικό κάποιος για να ελκύει το άλλο φύλο ερωτικά χρειάζεται να έχει θετική ενέργεια, να είναι χαρούμενος, να είναι ισορροπημένος, να έχει αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, να μπορεί να επικοινωνεί με τρόπους οι οποίοι ενισχύουν και υποστηρίζουν την επικοινωνία και κάνουν τον άλλον να νιώθει όμορφα, να είναι δηλαδή μια θετική παρουσία για τον άλλον, να μπορεί να του δίνει χαρά στην επικοινωνία. Και πολλοί άλλοι ψυχολογικοί παράγοντες παίζουν ρόλο ώστε να είμαστε ελκυστικοί, κάτι που θα το θέλαμε, αλλά βέβαια στην πράξη αποτυγχάνουμε, γιατί συνδέουμε την ελκυστικότητα μόνο με την εξωτερική εμφάνιση ή με το να έχουμε μια εξωστρέφεια και να μπορούμε να μιλάμε γρήγορα και να εξωτερικεύουμε συναισθήματα, ενώ στην πραγματικότητα χρειάζεται να μπορούμε να αναπαύουμε τον άλλον και να τον κάνουμε χαρούμενο και, όπως είπαμε, να εκπέμπουμε μια θετική ενέργεια. Θέλοντας να δώσω ένα παράδειγμα για να δείξω τι σημαίνει να εκπέμπεις ερωτισμό ή να μην εκπέμπεις ερωτισμό, θα προσπαθήσω να παίξω δύο ρόλους. Δηλαδή, να περιγράψω στην αρχή μία συνταγή φαγητού, το πώς γίνεται μία γαριδόσουπα, σούπα με γαρίδες. Θα μιλήσω για αυτή τη συνταγή που είναι ένα ουδέτερο θέμα και δεν έχει σχέση με τον έρωτα, με έναν τρόπο ερωτικό θα μπορούσαμε να πούμε, με έναν ελκυστικό τρόπο, ο οποίος μπορεί να σαγηνεύει κάπως τον άλλον και να του προκαλεί το ενδιαφέρον, και την ίδια συνταγή θα την περιγράψω με έναν τρόπο μη ερωτικό. Βέβαια δεν είμαι ηθοποιός, δεν μπορώ να το κάνω τέλεια αυτό, απλώς θέλω να δείξω τη διαφορά. Ας πάμε λοιπόν στην γαριδόσουπα με μη ερωτικό τρόπο. Για να φτιάξουμε τη γαριδόσουπα παίρνουμε τις γαρίδες, τις ξεπαγώνουμε, συνήθως είναι κατεψυγμένες οι γαρίδες, τις αφήνουμε να ξεπαγώσουν 3 με 4 ώρες, με τρίου μεγέθους γαρίδες, και μετά τις ξεπλένουμε και τις βάζουμε σε καυτό νερό. Το νερό αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε αργότερα για να γίνει σούπα. Βάζουμε μέσα τις γαρίδες για 2 λεπτά και τις αφαιρούμε. Τις καθαρίζουμε, κρατάμε το ψαχνό της γαρίδας σε μία λεκάνη, σε ένα πιάτο και μετά τσακίζουμε όλα τα κεφάλια ώστε να βγάλουν το ζουμί τους. Ας πούμε ότι με ένα κόπανο, με ένα κουτάλι ή με το χέρι μας τις πιέζουμε για να βγάλουν το ζουμί. Τα τσόφια λοιπόν μαζί με τα τσακισμένα κεφάλια της γαρίδας τα βράζουμε για 5 περίπου λεπτά και μετά τα αφαιρούμε. Έτσι έχουμε το γαριδόζουμο που θα δώσει τη γεύση και την ουσία στη σούπα μας. Έχουμε κρατήσει όμως το ψαχνό από τις γαρίδες, έτσι.
Και μέσα εκεί στο ζουμί αυτό βάζουμε πατάτες και καρότα και κρεμμύδια. Τα κρεμμύδια καλό είναι πριν να τα έχουμε βράσει 5 λεπτά ώστε να φύγει η οξύτητά τους. Μπορούμε να βάλουμε πολλά κρεμμύδια. Βέβαια, νομίζω περισσότερο το καλύτερο είναι οι πατάτες και λίγα καρότα. Δεν βάζουμε κολοκύθια ή κάτι άλλο γιατί αυτό θα σκουρίνει το χρώμα μετά της σούπας και θα χάσει τη φωτεινότητά της. Βάζουμε λοιπόν τις πατάτες με τα καρότα και τα κρεμμύδια να βράσουν για 1/4 και μετά τα αφαιρούμε και τα περνάμε από το μπλέντερ ή τα λιώνουμε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να λιώσουν, να γίνουν χυλός. Καλύτερα να τα βάλουμε σε ένα μπλέντερ. Όταν λοιπόν θα έχουν μπει στο μπλέντερ και θα έχουν γίνει λιώμα, τα ξαναβάζουμε στο τσουκάλι μαζί με το ζουμί, το ανακατεύουμε, γίνεται ένας πολύ ωραίος χυλός. Αν δούμε ότι το νερό είναι λίγο και ο χυλός είναι πηχτός, μπορούμε να προσθέσουμε νερό και βάζουμε και τις γαρίδες. Τα ανακατεύουμε και έχουμε μία υπέροχη γαριδόσουπα η οποία θα είναι τόσο χυλωμένη όσο θέλουμε εμείς, ανάλογα με την ποσότητα του νερού. Γι' αυτό καλό είναι στην αρχή να μην έχουμε βάλει μεγάλη ποσότητα νερού. Τώρα θα δοκιμάσω να περιγράψω πάλι τη συνταγή αυτή λίγο πιο χαριτωμένα, να υπάρχει δηλαδή περισσότερη ενέργεια στο λόγο. Εσείς θα το πάρετε σχηματικά, μεταφορικά, δεν έχω την δυνατότητα να το κάνω με ένα απόλυτο τρόπο. Ας δούμε λοιπόν. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα πούμε μια υπέροχη, φοβερή συνταγή. Πώς μπορεί να γίνει μια γαριδόσουπα. Η γαριδόσουπα είναι ένα εκπληκτικό φαγητό. Λοιπόν, παίρνουμε 1 κιλό γαρίδες και τις αφήνουμε να ξεπαγώσουν 2-3 ώρες και μετά τις πετάμε μέσα σε βραστό νερό. Τις έχουμε ξεπλύνει πρώτα, τις πετάμε σε βραστό νερό. Τις αφήνουμε να βράσουν για 1,5 λεπτό. Μετά αφαιρούμε τις γαρίδες, τις καθαρίζουμε και για να πάρουμε το ζουμί από τα κεφάλια τις τσακίζουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λιώνουμε λοιπόν τα κεφάλια και μαζί με τα τσόφλια τα πετάμε στο βραστό νερό, το οποίο δεν χρειάζεται να είναι πολύ, και αφήνουμε το νερό να πάρει γεύση. Το λιωμένο κεφάλι της γαρίδας δίνει γεύση, βγαίνει το ζουμί. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Μετά από 5 λεπτά βράσιμο βγάζουμε έξω τα τσόφλια, τα κεφάλια και τα πετάμε. Δεν μας χρειάζονται αυτά, δεν έχουν σημασία. Έχουμε όμως ένα πολύ νόστιμο ζουμί από γαρίδες που έχει όλη την οστιμιά της γαρίδας μέσα. Ξεχωριστά έχουμε καθαρίσει πατάτες, καρότα και κρεμμύδια. Τα κρεμμύδια, άμα θέλουμε, τα βράζουμε για να χάσουν την οξύτητά τους. Γιατί είναι πολύ σπαστικό να τρως κρεμμύδια και μετά να έχεις καούρα στο στομάχι. Για να φύγει αυτή η οξύτητα, τα βράζουμε μόνα τους και χύνουμε το νερό. Πετάμε λοιπόν τώρα τα κρεμμύδια με τις πατάτες και τα καρότα μέσα στο ζουμί από τη γαρίδα και τα αφήνουμε 1/4 περίπου να βράσουν. Τα αφαιρούμε και για να λιώσουν κι αυτά τα περνάμε από ένα μπλέντερ. Γίνεται και ένας φοβερός χυλός, είναι αυτό μια πηχτή μάζα, την πετάμε μέσα στο ζουμί από τις γαρίδες και παίρνει αυτός ο φοβερός χυλός το άρωμα της γαρίδας. Εκεί γίνεται κάτι υπέροχο, καταπληκτικό, διότι η πατάτα πάβει να είναι πατάτα, γίνεται γάριδο πατάτα, το καρότο γάριδο καρότο και το κρεμμύδι γάριδο κρέμμυδο, δηλαδή υπάρχει γεύση μέσα εκεί. Τα αφήνουμε να βράσουν για λίγο και πετάμε μέσα τις γαρίδες, τις καθαρισμένες γαρίδες, το φαγητό της γαρίδας. Μπορούμε, αν θέλουμε, να μην πετάξουμε τις γαρίδες μέσα, αλλά όταν σερβίρουμε αυτό το χυλό, ο οποίος θα έχει όλη τη μυρωδιά της γαρίδας, μπορούμε να βάλουμε πάνω στο πιάτο τις γαρίδες για γαρνιτούρα, ώστε να έχει και μια αισθητική το πιάτο. Τα κεφάλια τα έχουμε πετάξει. Λοιπόν, τους έχουμε σερβίρει ένα φοβερό φαγητό το οποίο θα τους ενθουσιάσει. Με αυτή την διπλή περιγραφή της συνταγής της γαριδόσουπας θέλαμε να υπογραμμίσουμε
αυτές τις δύο δυνατότητες που έχουμε στην επικοινωνία, ο ένας τρόπος είναι ο αργός, ένας τρόπος ανάλατος θα λέγαμε, ο οποίος δεν έχει έμφαση, δεν έχει χρώμα, δεν έχει δυναμισμό, σε αντιπαράθεση με μορφές επικοινωνίας, έκφρασης, εξωτερήκευσης, οι οποίες έχουν ένα δυναμισμό, μία ένταση, ένα χρώμα, το οποίο αντιστοιχεί στον ερωτισμό. Ερωτικό είναι αυτό που έχει δύναμη, είναι αυτό που έχει χρώμα, είναι αυτό που έχει χάρη. Αν λοιπόν αισθανόμαστε μόνοι, αισθανόμαστε ότι δεν αρέσουμε, δεν μας θέλουν οι άλλοι, δεν μας πλησιάζουν ή ενώ μας πλησιάζουν μετά απομακρύνονται. Αυτό σημαίνει ότι δεν εκπέμπουμε προς τα έξω θετική ενέργεια. Δεν γινόμαστε η χαρά του άλλου. Δεν τον βοηθάμε να νιώσει καλύτερα. Θα μου πείτε, μόνο το χρώμα και η ένταση και η χρειά έχει σημασία. Μόνο αυτό το παιχνίδισμα, το χαριτωμένο, επιδιώκουν οι άλλοι. Μόνο αυτό είναι ερωτικό. Κοιτάξτε, υπάρχει και κάτι άλλο που είναι και αυτό απλό, το να μπορώ να καταλάβω τον άλλον, να μπω στη θέση του, ώστε να τον αναπαύσω μέσα στην επικοινωνία, να τον παρηγορήσω και να του δώσω χαρά. Αυτό ζητούν οι άλλοι από μας, να τους βοηθήσουμε να νιώσουν καλύτερα. Δεν το ομολογούν, αλλά θέλουν να περάσουν καλά. Με οποιονδήποτε άλλο τρόπο λοιπόν, εάν μπορώ να υποστηρίξω και να βοηθήσω έναν άνθρωπο να νιώσει καλύτερα, γίνομαι ο ίδιος ερωτικός, δηλαδή ελκυστικός. Οπότε, εάν διαπιστώνω ότι οι άλλοι συνέχεια με πολιορκούν, με θέλουν, είτε για φίλο, είτε ως ερωτικό σύντροφο, αυτό σημαίνει ότι είτε τους αναπαύω και τους καταλαβαίνω και τους χαροποιώ, ή ότι εκπέμπω προς τα έξω αυτό το χαριτωμένο στοιχείο. Είμαι ένας χαριτωμένος άνθρωπος, βγάζω θετική ενέργεια και είμαι ελκυστικός. Εάν τώρα διαπιστώνω ότι είμαι μόνος, ότι άλλοι δεν επιδιώκουν την παρέα μου, δεν με θέλουν, με απορρίπτουν, δεν με φλερτάρουν, αυτό σημαίνει ότι έχω κάποια εσωστρέφεια και εκφράζω αισθήματα, ίσως άγχους, ανασφάλειας, φόβου, είμαι κλεισμένος στον εαυτό μου, είναι σαν να έχω κατεβάσει ρολά μερικές φορές και δεν εκπέμπω θετική άβρα, δεν βγάζω προς τα έξω θετική ενέργεια και δεν είμαι ελκυστικός. Τα παραδείγματα με την γαριδόσουπα αφορούν μόνο στο λόγο, όμως υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να είμαι ενεργειακός, χαριτωμένος και κατά συνέπεια ερωτικός και ελκυστικός. Με την μιμική του προσώπου, με την έκφραση του βλέμματος, με τη στάση του σώματος, με τις κινήσεις των χεριών. Όλο το σώμα επικοινωνεί, όλο το σώμα εκφράζεται. Σε μερικούς άλλους ανθρώπους δεν εκφράζεται τίποτα. Θα μου πείτε, φταίει κανείς? Όχι, δεν θέλουμε να κάνουμε αξιολόγηση, κάνουμε απλώς διασαφήνιση, διευκρινίζουμε κάτι. Δεν αξιολογούμε και δεν κατηγορούμε τίποτα. Αν όμως δεν νιώθω δύναμη και αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση και δεν εκπέμπω ερωτική ενέργεια, αλλά είμαι πεσμένος και βγάζω προς τα έξω μια κουρασμένη έκφραση, είναι και η φωνή μου βαριά και αργή, αλλά και η μιμική του προσώπου, η στάση του σώματος, οι κινήσεις του σώματος είναι αργές ή ανύπαρκτες, τότε σημαίνει ότι δεν βγάζω προς τα έξω δύναμη και ερωτισμό και είναι σαν να καταδικάζω κατά κάποιον τρόπο τον εαυτό μου στη μοναξιά. Θα χρειαστεί να εκπαιδευτώ ώστε να δώσω στους άλλους αυτό που χρειάζονται ώστε να με πλησιάζουν. Εάν θέλω να με πλησιάζουν, διότι αν δεν θέλω, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα, μπορώ να παραμείνω ο ίδιος. Εάν θέλω όμως να επιφέρω αλλαγή, ιδιαίτερα στην ερωτική διάσταση, εάν θέλω να τραβήξω τους ανθρώπους κοντά μου, εάν θέλω
να επιδιώκουν οι άλλοι να με κάνουν παρέα, να με θέλουν για φίλο ή για ερωτικό σύντροφο, κάτι χρειάζεται να κάνω. Μια εκπαίδευση δηλαδή, μια αυτοεκπαίδευση, ώστε να μάθω, όπως είπαμε, να γίνομαι η ανάπαυση και η χαρά του άλλου αφενός, αλλά και να βγάζω μια δύναμη, μια ενέργεια, κάτι το όμορφο να εκπέμπω, κάτι το ζωντανό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η φρεσκάδα, η ζωντάνια, η εγρήγορση, η χαρά, το χαμόγελο. Θα χρειαστεί να δουλέψω αυτά τα χαρακτηριστικά για να πετύχω το στόχο μου, εφόσον έχω στόχο. Εάν θέλω να παραμείνω όπως είμαι, έχω κάθε δικαίωμα και ελευθερία να παραμείνω ο εαυτός μου και κανείς δεν θα με πιέσει να αλλάξω. Αλλά εάν θέλω να γίνω περισσότερο ελκυστικός, εάν θέλω να βρω ερωτικό σύντροφο γιατί δεν βρίσκω και μένω καιρό μόνος, γιατί μένω μόνος. Αυτός είναι ένας πολύ βασικός λόγος. Δεν ελκύω. Βέβαια πριν αναφέραμε και το γεγονός ότι μπορώ να είμαι η ανάπαυση και η χαρά του άλλου. Αυτό παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο σε ένα δεύτερο στάδιο κυρίως και σε ένα πρώτο στάδιο, αλλά ιδίως σε μια δεύτερη φάση, αφού έχω τραβήξει τον άλλο κοντά μου και τον έχω φέρει κοντά μου με τον ερωτισμό, τη δύναμη, την ένταση, την εγρήγορση, τη χαρά κλπ, θα χρειαστεί να τον χαροποιώ κιόλας. Εκεί χρειάζεται η ενσυναίσθηση. Να μπαίνω στη θέση του, να τον καταλαβαίνω, να τον αναπαύω και να τον χαροποιώ. Τότε δεν φεύγει από κοντά μου. Κανείς δεν θέλει να χάσει αυτόν που του δίνει δύναμη, ενέργεια, χαρά, ανάπαυση ψυχής. Θέλει να μείνει κοντά του. Οπότε σήμερα με δύο λόγια είπαμε πώς μπορούμε να γίνουμε περισσότερο ελκυστικοί, περισσότερο ερωτικοί και για ποιο λόγο δεν είμαστε. Μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτές τις πληροφορίες, γιατί μόνο με δουλειά, με επίμονη δουλειά γίνονται οι αλλαγές, ώστε να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Αυτό που είναι και το μεγάλο ζητούμενο σε ένα ψυχολογικό επίπεδο, η αυτοβελτίωση. Μπορώ να βελτιώσω τον εαυτό μου εφόσον καταλάβω τι είναι αυτό που κάνω λάθος και ποιο είναι το ζητούμενο. Και μετά με συνεχείς επαναλαμβανόμενες προσπάθειες μαθαίνω να λειτουργώ με έναν καλύτερο τρόπο, ώστε να πετύχω το συγκεκριμένο στόχο που είναι να αρέσω στους άλλους. Αν το έχεις ξεπεράσει, εντάξει. Αλλά πολλές φορές είναι κάτι που το επιθυμούμε, που το θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε ελκυστικοί. Και είπαμε σε αυτή την ηχογράφηση πώς μπορούμε να το πετύχουμε. Εύχομαι όλοι να βελτιωθούμε σε αυτό το επίπεδο.